ΣΥΡΙΖΑ, οπότε θα έχουμε κάποιες. Εμείς να βοηθήσουμε, θέλαμε. Που θα μπει ο Σταυρός. Να είστε καλά. Ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης είναι εδώ μαζί μας, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστούμε. Καλημέρα, δύο κορυφαία στελέχη των δύο μεγάλων κομμάτων. Δεν είπατε πού κατεβαίνω. Τώρα το έλεγα. Είναι πιο σημαντικό το βόρειο τομέα. Το βόρειο τομέα. Το βόρειο τομέα, ο κύριος Χατζηδάκης. Καλή επιτυχία και σε εσάς. Νομίζω πιο χαλαρά είναι φέτος τώρα αυτή την περίοδο. Κανένας δεν είναι χαλαρός. Εντάξει. Κανένας δεν είναι χαλαρός. Σωστό είναι αυτό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Υπουργέ, θέλω να ξεκινήσουμε από ένα θέμα της καθημερινότητας. Ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει. Θα πάμε και στα γενικά, τα πολιτικά, τα μεγάλα. Γιατί έχουμε και την έκθεση της Κομισιόν. Θα τα πούμε αυτά. Όπως θέλετε, εσείς καθορίζετε την ατζέντα. Ναι. Εγώ θέλω να ξεκινήσουμε γιατί υπάρχουν και πολλά τηλεφωνήματα και βλέπαμε και πολλές διαμαρτυρίες στο προηγούμενο διάστημα. Και χθες έμαθα ότι βγήκε τελικά η απόφαση για τις καθαρίστριες. Το βγάλατε τρεις μέρες πριν τις εκλογές. Δεν βγάλαμε καμία απόφαση εμείς ως κυβέρνηση. Χθες βγήκαν οι οριστικοί πίνακες από το ΑΣΕΠ, ναι, που είναι μια ανεξάρτητη αρχή, το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, για τους επιτυχόντες στον μεγάλο διαγωνισμό για την καθαριότητα στους Δήμους, την περίφημη 3K. Μάλιστα. 8.500 περίπου εργαζόμενοι θα αναλάβουν δουλειά πλέον και μετά την έκδοση των οριστικών πινάκων το επόμενο διάστημα, τις επόμενες εβδομάδες, στους Δήμους όλης της χώρας, στους 332 Δήμους της χώρας. Και αυτό είναι, θεωρώ, μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Ολοκληρώθηκε μια προσπάθεια η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και περισσότερο από 1,5 χρόνο από το Υπουργείο Εσωτερικών. Και βεβαίως αυτό μετά από λύνει το πρόβλημα με τις καθαρίστριες που είχατε έξω από το Υπουργείο σας, με τις καθαρίστριες στο δρομοκαίτιο, όλες αυτές. Όχι, αυτό λύνει το πρόβλημα του προσωπικού της καθαριότητας στους Δήμους όλης της χώρας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα των απορριμμάτων. Είναι μόνιμο προσωπικό. Εμείς είχαμε πει εξ αρχής ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. Είναι μόνιμο προσωπικό το οποίο θα περάσει από ειδική εκπαίδευση. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα τελευταία χρόνια είχαμε και αρκετά θανατηφόρα ατυχήματα στις υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων. Το βγάλαμε εδώ το θέμα. Το να έχουμε λοιπόν μόνιμο προσωπικό, εκπαιδευμένο, με όλα τα μέσα ατομικής προστασίας στη διάθεσή του, για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του, θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική κατάκτηση και χαίρομαι ειλικρινά που και από τη μεριά της αυτοδιοίκησης, από τη μεριά των Δήμων, υπήρξε πάρα πολύ σημαντική ανταπόκριση σε αυτή την πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών. Και πλέον και με το ΑΣΕΠ που ολοκλήρωσε αυτή τη διαδικασία, υπάρχει αίσιο τέλος σε όλη αυτή την περιπέτεια. Να πάρουμε και ένα σχόλιο από τον κύριο Χατζηδάκη. Ναι. Είναι τώρα ρουσφέτη είναι αυτό, Υπουργέ? Δεν είναι ρουσφέτη αυτό. Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει. Θα ελέγξουμε ό,τι είναι εκτός ΑΣΕΠ και ό,τι ενδεχομένως έχει κάποια οσμή παρανομίας. Γιατί ακούγονται πολλά και γράφονται αυτές τις μέρες για την Βουλή, για φορείς του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για μετατάξεις της τελευταίας στιγμής, για διορισμούς της τελευταίας στιγμής, τακτοποιήσεις διαφόρων. Δεν θέλουμε να αδικήσουμε κανέναν άνθρωπο, είναι σαφές. Δεν θέλουμε εμείς να παρανομήσουμε, έτσι, προφανώς. Δεν θέλουμε να παραβιάσουμε την νομιμότητα, να παραγνωρίσουμε αποφάσεις του ΑΣΕΠ, είναι πάντως ξεκάθαρο αυτό. Κλείνει, αλλά μια πάντως, πληγή μεγάλη. Έχω την εντύπωση από αυτά που γράφονται και τα ελέγχουμε και θα τα ελέγξουμε και το επόμενο διάστημα, προειδοποιούμε την κυβέρνηση, ελέγχοντας όλες αυτές τις πράξεις, εάν δούμε πράξεις που είναι παράνομες, προφανώς δεν πρόκειται να τις καταπιούμε, διότι υπάρχει και ο Έλληνας φορολογούμενος και υπάρχει και το κράτος δικαίου. Σήμερα ακούγα στο ραδιόφωνο για πράγματα που έχουν γίνει στη Βουλή, τα οποία με εξέπληξαν δυσάρεστα. Θέλουμε να τα δούμε. Δεν αφορά τις καθαρίστριες όλο αυτό που είπα. Δεν λέω για τις καθαρίστριες. Λέτε γενικά. Λέω, όχι, έχει σημασία γιατί αν γίνει παρανόηση. Μίλησα, είπα δύο φορές, νομίζω, τρεις, δεν θυμάμαι, τη λέξη ΑΣΕΠ. Δεν ήρθα να πω ότι η Νέα Δημοκρατία θα απολύσει, θα κάνει, θα ράνει κτλ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατ' επανάληψη έχει μιλήσει, μίλησε και αυτή την εβδομάδα γι' αυτό. Άλλο είναι το θέμα όμως των απολύσεων στο δημόσιο και άλλο είναι το θέμα των ρουσφετολογικών και μαυρογιαλούρικων, ας πούμε, τακτοποιήσεων που γίνονται την τελευταία στιγμή, τα οποία νομίζω δεν τιμούν την κυβέρνηση και όσο συνεχίζονται. Θέλω να ελπίσω, κύριε Χατζηδάκη, δεν θεωρείτε μαυρογιαλουρισμό το γεγονός ότι 8.500 άνθρωποι μετά από μια διαδικασία 1,5 χρόνου αυτό, οδηγούνται δεν πλέον στους Δήμους και θα αναλάβουν υπηρεσία βάσει των αναγκών που οι ίδιοι οι Δήμοι κατέθεσαν στο Υπουργείο Εσωτερικών. Κύριε Χαρίτη, έτσι, για να είμαστε, μίλησα πάρα πολύ σαφείς. Όλες οι διαδικασίες έχουν γίνει μέσα από το ΑΣΕΠ, καμία πρόσληψη εκτός ΑΣΕΠ.
Ήταν δέσμευση της κυβέρνησής μας και τη δέσμευση αυτή την κάνουμε πράξη. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική θετική εξέλιξη, την οποία καλό θα ήταν όλες οι πολιτικές δυνάμεις να αναγνωρίσουν. Δεν μίλησα γι' αυτό. Δεν μ' αρέσει τώρα να αναφέρομαι σε πρόσωπα και ποιος τακτοποιεί ποιον και να αρχίσω να αναφέρω παραδείγματα. Μέχρι και στο Υπουργείο Αμήνης έχουν ακουστεί ότι γίνονται τέτοιου είδους ευνοϊκές ρυθμίσεις για ημετέρους. Επαναλαμβάνω. Θα τα δούμε. Καλά, δεν είναι κακό να τα πείτε βέβαια. Ούτε εκείνη η πρώτη φορά. Όχι, θα τα πούμε συγκεκριμένα. Επειδή αυτή την ώρα εγώ δεν έχω όλα τα στοιχεία διασταυρωμένα, προτιμώ να λέω μια κουβέντα παρακάτω παρά μια κουβέντα παραπάνω. Καλώς. Με αυτή την έννοια. Αλλά γράφονται, ακούγονται. Καλώς. Να ολοκληρώσω αυτό που πήγα να πω προηγουμένως, ότι έχουμε δύο ανθρώπους στον Πρόεδρο που είναι πολύ κοντά. Ο κ. Χατζής είναι πολύ κοντά στον κ. Τσίπρα, εσείς είστε πολύ κοντά στον κ. Μητσοτάκη. Με την ευκαιρία να σου πω ότι δεν ακούστηκε το παραμικρό, κ. Χατζής, και είναι προς τιμήν σας αυτό για το πείραμα που έγινε με την τετραπλή εκλογή και η Νέα Δημοκρατία δεν παραπονήθηκε για το οτιδήποτε. Είναι και επιτυχία και πολύ. Του Υπουργείου Εσωτερικών. Ευχαριστώ πολύ, γιατί έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια από το Υπουργείο μας. Πρώτη φορά που και όχι μόνο από το Υπουργείο μας, πρέπει να σας πω, και από τον Άριο Πάγο και από τα πρωτοδικεία σε όλη τη χώρα και βεβαίως από τους δικαστικούς αντιπροσώπους. Έγινε μια συντονισμένη προσπάθεια έτσι ώστε να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόσφατη εκλογή. Τώρα έχετε αναλάβει μαζί με τον κ. Τσακαλώτο και την κ. Αξιόγλου ένα κομμάτι το οποίο αποτελεί το κορυφαίο στίχημα του ΣΥΡΙΖΑ για να μπορέσει να ανακάμψει και να ανατρέψει το πολιτικό κλίμα που δημορφώθηκε στις εκλογές, στις ευρωεκλογές. Να καταθέσετε ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι ουσιαστικά η οικονομική πολιτική που θα ακολουθήσετε εάν ο ΣΥΡΙΖΑ παραμείνει στην κυβέρνηση. Ήθελα να μου πείτε τρία βασικά στοιχεία του προγράμματος που επεξεργάζεστε και αν δεν κάνω λάθος, τη Δευτέρα θα το παρουσιάσετε. Τρία συγκεκριμένα πράγματα στα οποία εσείς επενδύετε πολιτικά και προτάσετε στο πρόγραμμά σας. Κύριε Σαραντάκο, κύριε Χασαπόπουλε, εμείς αυτό το οποίο κάνουμε, μιας και έχουμε εισέλθει πλέον σε προεκλογική περίοδο, είναι να παρουσιάσουμε στον ελληνικό λαό τις επιλογές που έχει μπροστά του. Και βεβαίως, επειδή τίποτα δεν προκύπτει από παρθενογένεση, εμείς ξεκινούμε από όλα αυτά τα οποία έγιναν τα προηγούμενα χρόνια στη χώρα. Υπενθυμίζω ότι παραλάβαμε μια χώρα το 2015, η οποία, μια οικονομία η οποία βρισκόταν στα όρια της χρεοκοπίας, μια κοινωνία εξαθλειωμένη. Έγινε μια πολύ μεγάλη συστηματική προσπάθεια σε δύσκολες συνθήκες, μετά από μια επώδυνη συμφωνία, να μπορέσουμε να ανατάξουμε αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι έγιναν πάρα πολλά τα οποία τώρα που μπαίνουμε στην προεκλογική περίοδο των εθνικών εκλογών, πρέπει να τα επικοινωνήσουμε και να τα συζητήσουμε με τον ελληνικό λαό, να τα συζητήσουμε με ειλικρίνεια. Ωραία, τι πήγε σωστά, τι πήγε λάθος, ποια είναι τα πεπραγμένα και βάσει αυτών να συζητήσουμε για το μέλλον. Και αυτό νομίζω που απασχολεί περισσότερο τους Έλληνες πολίτες είναι πώς πάμε παρακάτω. Επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο όμως πάνω σε αυτό. Ξέρετε το γεγονός ότι τώρα καθόμαστε εδώ σε αυτό το τραπέζι και είναι και ο κύριος Χατζηδάκης από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας και είστε και εσείς και κάνετε και ερωτήσεις για το αύριο, για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας, για το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας εν τέλει. Επιτρέψτε μου να πω ότι βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Έχει να κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό και με το γεγονός ότι πρώτον, βεβαίως, ήταν οι θυσίες του ελληνικού λαού οι οποίες μας οδήγησαν έξω από την Επιτροπή και τα Μνημόνια. Ήταν όμως και η πράξη, ήταν η δουλειά η οποία έγινε από αυτή την κυβέρνηση, η οποία οδήγησε τον Αύγουστο του 2018 στο να βγούμε επιτέλους από όλη αυτή την οκταετή μνημονιακή περιπέτεια. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα τώρα να συζητήσουμε για το πώς πρέπει να πάμε παρακάτω. Και αυτό είναι ένα επίτευγμα. Εμείς λοιπόν λέμε ότι αυτή τη στιγμή, εδώ που βρισκόμαστε και με όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει τα προηγούμενα χρόνια, είναι πάρα πολύ σημαντικό η προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονομίας, που αφορά βεβαίως και αυτούς οι οποίοι πλήγησαν περισσότερο από την κρίση. Αναφέρομαι σε στρώματα χαμηλότερα εισοδηματικά, τα οποία στηρίξαμε τα προηγούμενα χρόνια. Σε στρώματα της μεσαίας τάξης, σε αγρότες, σε δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, σε μικρομεσαίους επιχειρηματίες, οι οποίοι και αυτοί επιβαρύνθηκαν πολύ μέσα στην κρίση, να παρουσιάσουμε προτάσεις οι οποίες γίνονται αντιληπτές ως προτάσεις οι οποίες διευκολύνουν την οικονομική τους δραστηριότητα, την επαγγελματική τους δραστηριότητα και τους επιτρέπουν να πάνε παρακάτω. Αυτό για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό βεβαίως περιλαμβάνει και ένα πακέτο αναπτυξιακών δράσεων. Ήδη τα προηγούμενα χρόνια έχουμε κάνει πολλά στο κομμάτι αυτό της ανάπτυξης, στο κομμάτι της διευκόλυνσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ως προς την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, στο κομμάτι της διαχείρισης κοινοτικών και εθνικών πόρων. Έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, την οποία θέλουμε να συνεχίσουμε. Και βεβαίως στο κομμάτι το φορολογικό, στις ελαφρύνσεις που πλέον έχουμε τη δυνατότητα δημοσιονομικά
να δώσουμε σε εκείνα τα στρώματα τα οποία τα έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Θα γίνει λοιπόν μια ολοκληρωμένη παρέμβαση και βεβαίως μέσα σε όλο αυτό, επειδή πρέπει να έχουμε υπόψη μας και το διεθνές περιβάλλον μέσα στο οποίο κινείται η ελληνική οικονομία, ένα περιβάλλον πάρα πολύ ανταγωνιστικό, για μας πάρα πολύ μεγάλη σημασία έχει η ελληνική οικονομία να κινηθεί το επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Με όρους παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και καινοτομίας. Έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση τα τελευταία 2-3 χρόνια στην αξιοποίηση κονδυλίων για να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε τα ελληνικά προϊόντα και τις ελληνικές υπηρεσίες των ελληνικών επιχειρήσεων. Και νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την κατεύθυνση. Να δώσω ένα στοιχείο σε αυτό, γιατί πολλή κουβέντα γίνεται για το τι συνέβη όλο το προηγούμενο διάστημα. Υπενθυμίζω ότι το 2018 ήταν η πρώτη χρονιά στην οποία οι δαπάνες για την έρευνα και την καινοτομία ξεπέρασαν το 1% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Θέλουμε να χτίσουμε πάνω σε αυτή. Δεν αρκεί απλώς να ρίχνουμε λεφτά στην ελληνική οικονομία. Πρέπει αυτά τα λεφτά να πιάνουν τόπο. Ωραία. Αυτό είναι για μας πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι με τις προτάσεις που θα παρουσιάσουμε και τις επόμενες ημέρες θα ανταποκριθούμε και στις προσδοκίες των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι βλέπουν πλέον τώρα ότι αφού βγήκαμε στο ξέφωτο μετά το μνημόνιο, μπορούμε να σχεδιάσουμε με καλύτερους όρους το αύριο. Κύριε Χατζηδάκη, θέλω να σας ρωτήσω, αυτό που διαβάζω και αυτό που ακούω είναι ότι και οι αντιπολίτευση αλλά και από την Ευρώπη, με βάση και την έκθεση που έχει γίνει, εσείς που τα ξέρετε, ναρκοθετούν την ελληνική οικονομία, η κυβέρνηση. Με βάση την έκθεση, ναρκοθετεί η κυβέρνηση, θέλετε να πείτε, γιατί η αντιπολίτευση. Ναι. Okay. Λοιπόν, να σας πω. Πρώτα απ' όλα, εάν δεν μεσολαβούσε η τετραετία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η Ελλάδα θα είχε γίνει αυτή την ώρα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, όπως έγινε η Κύπρος, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία. Δεν θα αναφερθώ στα 100 δισεκατομμύρια του κ. Βαρουφάκη και σε όλα αυτά τα οποία έχουν ελεγχθεί κατ' εξακολούθηση, τα δύο μνημόνια κτλ. Θα πω ότι με την πολιτική ΣΥΡΙΖΑ είμαστε η πρώτη χώρα σε όλο τον ΟΟΣΑ, τις 40 περίπου χώρες του ΟΟΣΑ, στην αύξηση φορολογίας. Θα πω ότι έχουμε ρεκόρ έμεσων φόρων, δηλαδή ΦΠΑ, φόρος στο πετρέλαιο κτλ., που πληρώνονται από τους μεσαίους και τους φτωχούς. Θα πω ότι έχουμε κατρακυλήσει στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, που είναι προϋπόθεση για να γίνουν επενδύσεις, παρά τα καλά λόγια. Θα πω ότι οι τράπεζες έχουν χάσει το 90% της χρηματιστηριακής τους αξίας. Είχαν χάσει. Λίγο πολύ όμως είναι γνωστά. Και θα πω ότι είμαστε και πάτος στις επενδύσεις, που είναι προϋπόθεση για να ανοίξουν καινούργιες δουλειές. Και το 2018 χειροτέρεψε σε σχέση με το 2017. Το ίδιο συμβαίνει εσείς και σε. Βλέπετε, ας πούμε, καμένη γη. Γιατί ο κ. Καρίτσης είπε, μας παραδώσατε μια χώρα χρεοκοπημένη. Εμείς θα πείτε και εσείς το ίδιο πράγμα. Εμείς θα βρούμε την κατάσταση που αισθάνεται ο καθένας στις τσέπες του. Την κατάσταση που όλοι βιώνουμε κάθε μέρα. Και η μόνη λύση για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα είναι μια πολιτική που έχει πετύχει παντού. Και την πολιτική αυτή θα εφαρμόσουμε. Δεν πάμε για Νόμπελ οικονομίας. Πάμε να ακολουθήσουμε ένα δρόμο κοινής λογικής. Και ποιος είναι ο δρόμος κοινής λογικής? Χαμηλότεροι φόροι για να αναπνεύσουν οικοκυριά και επιχειρήσεις, χαμηλότερες δαπάνες για να μην έχουμε το νέο κύκλο ελλειμμάτων και ένα άνοιγμα στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, στην ιδιωτική πρωτοβουλία, που είναι ο μοχλός για να πάρει μπροστά η μηχανή της οικονομίας. Αυτό και θα κάνουμε. Βλέπω όμως, προσέξτε τώρα. Να λέτε, προσέξτε, ότι παραλαμβάνουμε καμένη γη. Προσέξτε. Είπα παραλαμβάνουμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, την οποία τη χρωμάτισα. Δεν θέλω να πάω σε κλισέ. Ακόμα από τη δεκαετία του 80 τα ίδια λέμε και ξαναλέμε και ξαναλέμε. Ας πούμε και κάτι διαφορετικό. Εγώ θέλω να δώσω δύο στοιχεία που νομίζω χρωματίζουν και τα δύο κόμματα. Βγήκε προχτές η Ελστάτ, η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, και μίλησε για ανεμική ανάπτυξη 1,3%, ενώ πέρσι με ΣΥΡΙΖΑ είχαμε 1,9%. Δηλαδή, πάμε παρακάτω, παρακάτω, παρακάτω. Από την άλλη πλευρά, την επομένη μέρα των ευρωεκλογών, το χρηματιστήριο εκτινάχθηκε προς τα πάνω και ξεκίνησε να γίνεται ένα ράλι στα ελληνικά ομόλογα. Πράγμα που δείχνει τις ελπίδες που υπάρχουν με την προοπτική ανόδου της Νέας Δημοκρατίας. Όχι γιατί είμαστε φοβεροί και τρομεροί, όχι γιατί είμαστε αλάθητοι, όχι γιατί δεν έχουμε κι εμείς τα στραβά μας στο παρελθόν, αλλά γιατί προσπαθούμε να διδαχτούμε από αυτά τα λάθη και να ακολουθήσουμε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό δρόμο. Αυτή είναι η διαφορά μας. Το γεγονός, κύριε Χαΐτσι, κύριε Χατζηδάκη, και μια φράση και να απαντήσεις ολοκληρωμένα. Ο καθένας έχει το δικό του σχέδιο, εσείς το δικό σας, στο οποίο παρεπιπτόντως κάτι συγκεκριμένο δεν μου είπατε. Φαντάζομαι να τα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό τη Δευτέρα. Εντάξει, δεν μπορώ να σας πω εγώ τώρα τα συγκεκριμένα.
Η Κομισιόν δεν θα ερωτηθεί είτε για το δικό σας σχέδιο, είτε για το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Η έκθεσή της θα έλεγα ότι έχει πολλά μηνύματα προς όλους. Πριν απαντήσω στο ερώτημά σας, επιτρέψτε μου να πω, επειδή ακούστηκαν κάποια πράγματα... Όσο μπορείτε, σύντομα, παρακαλώ, γιατί πάμε σε τέτοιες ειδήσεις. Με το 2015 και την περίοδο αυτής της τετραετίας. Κοιτάξτε, η ελληνική οικονομία το 2015 βρισκόταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε παρατήσει το πρόγραμμα. Η πέμπτη αξιολόγηση είχε μείνει στον αέρα. Το Φεβρουάριο του 2015, για να πληρωθούν μισθοί και συντάξεις, έπρεπε να εκδοθούν τρίμηνα ρέπος για να μπορέσει να βρεθεί η αναγκαία ρευστότητα για να υπάρξει η πληρωμή μισθών και συντάξεων. Αυτή ήταν η κατάσταση την οποία παραλάβαμε και βεβαίως μια οικονομία η οποία, μην το ξεχνάμε, είχε φτάσει στο 28%. Στο 28% η ανεργία. Στο 28% είχε φτάσει η ανεργία. Είχαν χαθεί 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας μέσα σε μια πενταετία. Αυτή ήταν η κατάσταση ελληνικής οικονομίας. Τώρα που βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση ελληνικής οικονομίας που κανείς δεν την περιγράφει βεβαίως. Ως ιδανική, άλλος μακριά από εμάς τέτοιες λογικές. Θα απαντήσω, απαντήστε όμως, γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Έλατε. Έχουμε καταφέρει να καλύψουμε ένα την μεγάλο μέρος αυτού του διαδρόμου. Την Κομισιόν θα τη ρωτήσετε. Κύριε Χασαπόπουλε, η Κομισιόν έχει ενημερωθεί ήδη πριν από τις ευρωεκλογές, όταν ανακοινώθηκαν τα μέτρα, για το πακέτο αυτών των μέτρων ελάφρυνσης, το οποίο έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία. Συμφώνησε. Τα μέτρα αυτά έχουν πλήρως κοστολογηθεί, κινούνται εντός του δημοσιονομικού χώρου, ο οποίος είναι διαθέσιμος. Και ποιος είναι αυτός ο δημοσιονομικός χώρος? Πάμε για ολοκλήρωση του έτους με πρωτογενές πλεόνασμα 4,1%. Ο δημοσιονομικός λοιπόν χώρος είναι 0,6%. Αυτό το 0,6% καλύπτεται από τα συγκεκριμένα μέτρα. Αυτός είναι ο προγραμματισμός που έχει κάνει η κυβέρνηση, αυτό που έχουμε κάνει όλα τα προηγούμενα χρόνια και το 2016 και το 2017 και το 2018. Η Κομισιόν πολλές φορές προχωρά σε εκτιμήσεις για την πορεία των ευρωπαϊκών οικονομιών, οι οποίες διορθώνονται συν το χρόνο, όταν φτάνουμε στο τέλος της χρονιάς. Αυτό το είδαμε και στην περίπτωσή μας όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ωραία, αυτό θα γίνει και πέρυσι. Εμείς έχουμε κλήρη. Θα μας κρατήσετε και μετά ή χαιρετάμε τώρα? Πεποίθηση ότι θα πιάσουμε και φέτος τους δημοσιονομικούς στόχους. Αν είναι δυνατόν. Εσείς στην Κομισιόν θα τη ρωτήσετε για όλο αυτό το πλάνο το οποίο έχετε παρουσιάσει? Με όλους μιλάμε. Η οικονομία έχει εγκριθεί το πλάνο, άλλο να μιλάμε και άλλο να διαφωνούμε. Η οικονομία είναι ένα ζωντανό πράγμα. Το λέω από την πείρα μου. Δηλαδή, τυχαίνει, χτυπάμε ξύλο, μια διεθνής κρίση, σου αλλάζει όλα τα δεδομένα. Ή ο τουρισμός πηγαίνει καλύτερα το καλοκαίρι, σου αλλάζει τα δεδομένα επί το θετικότερο. Το βέβαιο είναι ότι η κατεύθυνσή μας είναι σωστή, είναι μια δοκιμασμένη κατεύθυνση, προς τα εκεί θα πάμε. Θα στηρίξουν οι Ευρωπαίοι, ξαναρωτώ. Δεν μας παίρνει να πάμε σε άλλη κατεύθυνση σε σχέση με τους φόρους. Και από εκεί και πέρα, η καινούργια κυβέρνηση. Τα μέτρα ελάφρυνσης που έλαβε η κυβέρνησή μας, τα στηρίζετε? Έχουμε ψηφίσει, η ψήφος μας μας δεσμεύει. Γιατί βλέπουμε αυτή τη στιγμή κάποιους κύκλους στην Ευρώπη, κάποιους πολύ σημαντικούς κύκλους στην Ευρώπη, οι οποίοι αναθάρισαν μετά το ευρωπαϊκό αποτέλεσμα. Τα λέγατε και προεκλογικά. Τα λέω τώρα μετά τις εκλογές. Προσπαθείτε να εμφανίσετε τη Νέα Δημοκρατία. Θέλουν να πιέσουν την ελληνική κυβέρνηση να πάρει πίσω αυτά τα μέτρα. Τη Νέα Δημοκρατία. Θέλουμε λοιπόν τα μέτρα ελάφρυνσης των Ελλήνων πολιτών. Θέλουμε τα μέτρα στήριξης ελληνικής οικονομίας. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Προσπαθείτε να εμφανίσετε τη Νέα Δημοκρατία όλοι σας ως πολιτικό και κοινωνικό δράκο που θέλει να κατασπαράξει την κοινωνία. Εκείνο το οποίο βέβαιο είναι ότι και εμείς όπως και εσείς έχουμε μανάδες, πατεράδες, φίλους, ψηφοφόρους και ενδιαφερόμαστε για αυτούς. Λοιπόν, η διαφορά μας είναι ότι η δική μας πολιτική εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη, ενώ εσείς είστε μια εξαίρεση, οι άλλες τρεις μνημονιακές χώρες τα κατάφεραν και εμείς έχουμε εδώ υποχρεώσεις αύριο μέχρι το 2115 με υποχρεώσεις. Εμείς αυτή την τροπολογία την καταθέσαμε στις 9 Μαΐου. Την απορρίψατε. Και τώρα πριν από τις εκλογές, ενώ τις έχετε προκηρύξει ουσιαστικά, το θυμηθήκατε. Διότι είστε στη Θεσσαλονίκη και είχε πει ότι έχει υπολογίσει τη μείωση του αφορολογίου στο πρόγραμμα. Έχετε κρίση στρατηγική. Είστε απολύτως αμήχανοι και δεν ξέρετε τι να πείτε. Αυτό είναι δικό σας πρόβλημα. Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι κρυστάλλινο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.